Την περασμένη μας ομιλία, αν θυμίστε, είχαμε μιλήσει αναφορικώς με τον Παύλο που ήρθε στην Αθήνα. Και πιο συγκεκριμένα μιλήσαμε για το τι με πέφερε από εκεί σε εμάς εδώ τους Αθηναίους και πόσο με ευχαρίστηση το μάθησαν μέχρι ενός σημείου. Μέχρι τη στιγμή εκείνη που του μίλησε ότι ο Χριστός ανέφερε. Αυτό του φάνηκε μύρος, όπως θα λέγαμε, και τον διέκοψαν. Αυτό δεν είναι κάτι που συνέβη σε αυτούς τότε. Αλλά σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους είναι θέμα. Προβληματίζονται το θέμα αυτό, εάν και κατά πόσον υπάρχει άλλη ζωή. Εάν υπάρχει ζωή πέρα του τάφου και αν θα κατορθώσουμε μια μέρα να το φύγουμε του τάφου. Δεν ξέρω αν θυμίστε κάποτε μιλούσαμε και είπα ότι όλη η τάση των αρχηγών των φρουξιών είναι γεμάτη, στρατούν μέσα. Πλην δηλαδή του Ιησού. Μόνο του Χριστού ο τάφος είναι κενός. Όλοι οι άλλοι τάφοι είναι γεμάτοι. Έχουν καθυλωθεί, όπως θα λέγαμε, εκεί πέρα. Είτε το θέλουμε, είτε όχι, θα πραγματοποιηθεί αυτό που θέλει ο Θεός. Θα αναστηθούμε μια μέρα και υπάρχει ζωή πέρα του τάφου. Βέβαια θα είναι αργά όταν θα το καταλάβουν ορισμένοι, όταν θα έρθουν στην πραγματικότητα. Αλλά θέλουν να το δούνε οπωσδήποτε. Πώς να το δούνε προκαταβολικό σε έναν που το πιστεύουν. Και φύγει τώρα να είναι δύο έμβρια μέσα σε μια κοιλιά και να συζητούν μεταξύ των. Υπάρχει τίποτα έξω από εμάς εδώ. Και να λέγει το ένα ότι υπάρχει. Το άλλο να λέει δεν υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει. Αυτό μόνο εδώ είναι. Και να γίνεται αυτή η διαμάχη μεταξύ των, όπως γίνεται και με εμάς τώρα. Όμως, όταν συγκληρωθούν οι μήνες και εξέλθουν αμφότερα της κυρίας Μητρός, θα δούμε ότι υπάρχει και άλλη ζωή και θα βρέπονται για αυτά που συζητούσαν όταν ήταν μέσα εκεί στην Ειρήνη της Μητρός και φιλοσοφούσαν, φιλοσοφούσαν. Αυτό τι το συμβαίνει. Και σε εμάς πολλούς και το απότερο τι δεν θέλει ο άνθρωπος να ζει στην ονειότητα. Θέλει να μείνει μέσα σε ένα χαλιά, σε μερικά κυπαρίτσα και να εξαφανιστεί. Αυτό είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου ώστε ο τάφος να είναι η διάλυσή του και η εξαφάνισή του. Είναι πολύ αστείο για έναν άνθρωπο. Γιατί αν ένα ήταν να φιλοσοφήσει, να καθίσει μπροστά στον καθρέφτη, όχι να βλέπει του άλλου, να βλέπει τον εαυτό, γιατί το τι είναι. Πώ σκέφτομαι, πώ ενεργώ, πώ λυπώ, πώ ομιλώ, πώ ακούω, πώ είμαι εγώ. Θα πει ότι κάτι είναι, δεν είναι τίποτα έτσι. Ένα αντικείμενο το οποίο μπορούμε να το καταστρέψουμε και να πάει στην αφάνεια. Θα αναγνωρίζεται μόνο στο φιλοσοφόντα ότι κάτι το σοβαρό είναι αυτό ο άνθρωπο και δεν μπορεί να έχει. Τον τάφουν τέρμα. Αλλά δεν είναι αυτό ο λόγο. Πάνω από το λένε στο εξής είναι. Δεν θέλει να πράξει. Δεν θέλει να στερηθεί ορισμένα λεγόμενα καλούδια του κόσμου του. Είναι βέβαια και ο εγωισμός ο οποίος δεν τον αφήνει τον άνθρωπο. Αλλά ο εγωισμός μπορεί να καμφθεί καμιά φορά μπροστά σε αυτά που βλέπει. Αν θα υπάρξει μια καλή θέληση. Μέσα αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πάντοτε όλους τους ανθρώπους που θα έρουν στον κόσμο, άλλους λίγο και άλλους πολύ, θα τους απασχολεί αυτό, εάν υπάρχει ανάσταση, αν υπάρχει άλλη ζωή, αν υπάρχει αιωνιότητα. Πάντως, το αξίωμα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο τάφος δεν είναι τέρμα. Και ότι ο άνθρωπος δεν γεννήθη να ζήσει στον κόσμο τούτον και έχει ένα τέρμα τον τάφο. Ο άνθρωπος θα γεννήσει να πεθάνει για τον κόσμο τούτον και πεθαίνει για να ζήσει.
Η ζωή του ανθρώπου είναι υπέρ του τάφου η πραγματική. Βέβαια, εδώ ένας προθάλαμος, ένας αγών για εκείνη την κατάκτηση. Η ζωή αυτή είναι πηγολαμπής εν σχέση με εκείνη. Όμως αυτή η πηγολαμπής έχει αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Αντίκρισμα στην αιωνιότητα έχει αυτή η πηγολαμπής εδώ πέρα. Το να έρθει ένας άνθρωπος να πατήσει έστω και για λίγα λεπτά σε αυτή τη γη έχει αμέσως αντίκρισμα στην αιωνιότητα. Αλλά δεν το φιλοσοφεί ο άνθρωπος αυτό. Δεν θέλει και να πιστέψει, δεν θέλει και να στερηθεί ορισμένα πράγματά του και με την προβολή του εγώ του σταματάει μέχρι εκεί. Τώρα, δεν είμαι θα άμυρη αναφορικός με αυτή τη γνώση. Το εάν υπάρχει ζωή πέραν του τάφου, δεν είμαι θα. Και ότι εάν θα αναστηθούμε, αυτός που μας έφερε εδώ, μας έχει δώσει ένα πλάνο, το οποίο προσανατολιζόμεθα πώς θα γίνει. Όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει και κάποτε άλλοτε, το μόνιμο θαύμα είναι η πραγματοποίηση των προφητιών εν το προσώπο του Ιησού. Το ότι ξέραμε πότε θα γεννηθεί, πού θα γεννηθεί, πώς θα γεννηθεί, τι θα κάνει, πώς θα κηρύξει, πώς θα τον σταυρώσουμε, πώς θα αναστήσει τρίτη ημέρα. Όλη αυτή η προϊστορία του Ιησού τον κάνει ένα πρόσωπο δακτυλοδεικτούμενο και αξιοπρόσεκτο. Δεν εψεύστη πουθενά. Δεν συνελήφθη μέχρι σήμερα ο Ιησούς ψευδόμενος σε τίποτα. Έχουμε δε από τους εχθρούς του Χριστού τις πληροφορίες. Αυτό είναι. Δεν έχουμε από τους φίλους του. Το έχουμε από τους Εβραίους οι οποίοι θέλησαν να του εξαφανίσουν τη μνήμη της Αναστάσεως και πλήρωσαν χρήμα πολύ. Εντούτοις όμως δεν το κατόρθωσαν. Και όλοι οι άνθρωποι σχεδόν, οι περισσότεροι, συγκινούνται σήμερα από την υπόθεση του Ιησού. Υπήρξε ένας σταθμός, άλλαξαν τα πράγματα, άλλαξε η χρονολογία, εκκρεμνήθησαν δομή, θρησκείες κλπ. Και υπάρχει μέσα το πρόσωπο του Ιησού. Είναι βέβαια σημείο αντιλεγόμενο, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό δεν έγινε προφητεία. Όταν ο γέρον Σιμεών ο Θεοδόφος επήρε το Χριστό στα χέρια του, τι είπε στη μητέρα του. Ούτως λέγει ο μικρός, κείται εις τόσιν και εις ανάσταση πολλών. Εξαιτίας αυτού που θα πάνε πάνω και που θα πάνε κάτω, λέει. Και εις σημείων αντιλεγόμενων. Και μέχρι τη σήμερα είναι ο Χριστός σημείων αντιλεγόμενων. Μας έχει πληροφορήσει, όπως σας είπα, δεν μας έχει αφήσει αμύρους και σε αυτό το θέμα της Αναστάσεως. Κάποια μέρα σε μια στροφή σας είπα ότι εάν προσέχαμε τα κείμενα αυτά που διαβάζουμε και κρατούμε κι εμείς οι Ορθόδοξοι στο χέρι, τα προσέχαμε σε βάθος, όχι επιπόλαια να τα διαβάζαμε, αλλά να τα μελετούσαμε, θα βλέπαμε ότι μας έχει αποκαλύψει και πώς ακριβώς ο άνθρωπος θα ξαναγίνει άνθρωπος, παρότι πέφτει στο καμίνι αυτό που λέγεται τάφος, πώς θα αναμοχλευτεί, πώς θα ξαναγίνει. Αν περάσετε καμιά φορά προς την Πελοπόννησο, βγαίνοντας από τα Αθήνας, θα βρούμε αριστερά μας μίαν υψικάμινον. Η υψικάμινος αυτή τι κάνει? Μέχρι την ως δεν έκαναν τίποτα αυτά τα παλιοσίδερα, τα παλιοστέφανα, τα σκουριασμένα κλπ. Τώρα συλλέγονται από όλη την Ελλάδα αυτά και πέφτουν σε υψικάμινο και ξαναβγαίνουν καινούρια σίδερα και χρησιμεύουν στην ανακοδόμηση της χώρας. Αν ένας άνθρωπος δει τη σειρά αυτών των αυτοκινήτων με όλο αυτό το παλιό σίδερο, το σπουριασμένο, το μαζεμένο εκεί, και όταν δει από το αποκείμερο στην άλλη πόρτα επίσης να εξέρχεται σίδερο εις ράβδους καινουριές, θα πει τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτή η αναμόχλευση γίνεται. Πέφτει ό,τι σκουριασμένο, πέφτει ό,τι καρκινοπαθές, ό,τι φυματικό, ό,τι τρελό, και από εκεί θα βγει καινούριο μία ημέρα. Αν ο άνθρωπος το κάνει αυτό, ένας Θεός γιατί να μπορεί να το κάνει? Και εντούτοις δεν φιλοσοφούμε, διότι πολλές φορές εκ των μικρών αυτών αποκαλύπτουν τα μέγιστα. Από το τίποτα μπορεί αμέσως ο νους σου να ανοίξει, να πεις, να φιλοσοφήσεις και το πράγμα να το πάρεις κάπως αλλιώς. Μια τέτοια λοιπόν αναμόχλευση πρόκειται να γίνει. Σε καμίνι θα ξαναπέσουμε όπως ο κεραμεύς χαλάει και ξανά το φτιάχνει καινούριο, έτσι ακριβώς θα γίνει.
μας το έχει πει. Είναι γραμμένο περίπου 800 χρόνια π.Χ. Το έχει γράψει ένας του προφήτης, ο οποίος λέγεται Ιεζεκίλ. Αμφισβητούσαν και τότε οι άνθρωποι την Ανάσταση. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Δεν μπορούσαν να το νιώθουν αυτό το πράγμα και το αμφισβήτωσαν. Λοιπόν, θα σας διαβάσω μία προφητεία, αυτή την προφητεία, αν την έχετε έτσι ιστορικώς υπόψη, η οποία αναγνώσεται άμα τη επιστροφή του επιταφείου, όταν γυρίζει ο επιτάφιος από εμάς ο Ορθοδόξος. Η πρώτη προφητεία που θα διαβαστεί όταν μπει μέσα στην Εκκλησία είναι αυτή η προφητεία. Είναι ένας διάλογος του Θεού μετά του Εζεκίλ. Εγένετο λέγει έπεμε χύρ Κυρίου, δηλαδή με έπιασε ο Θεός, και εξήγαγε με εν πνεύματι, με πήρε δηλαδή πνευματικός, όχι πήρε με ολόκληρο το σώμα, πνευματικός, και έθηκε με εν μέσω του πεδίου και με πήγε σε μια μεγάλη πεδιάδα. Και τούτο το πεδίον είναι μεστόν ως θέων ανθρωπίνων, ή το κατάμεστο απολύψανα από οστά ανθρώπινα. Και περιέγαγε με επ' αυτά κυκλώθεν κύκλο, και πήρε και με γύρισε, λέει, γύρω γύρω στην πεδιάδα αυτή τη μεγάλη που είχε τα πολλά αυτά οστά. Και είδου και είδα πολλά σφόδρα επί προσώπου του πεδίου, θησαυρός από οστά, και είδου ξηρά σφόδρα, κατάξερα πράγματα. Και είπε προς με, μου έθεσε το ερώτημα, «Ιε ανθρώπου, ζήσετε τα οστέα τα αυτά? Είναι δυνατόν, του λέει, αυτά τα οστά να ξαναζήσουν, να ζωντανέψουν?» Και είπα, «Κύριε, σύ επίστασε τα, τι ξέρω εγώ από αυτά τα πράγματα? Τι γνωρίζεις αν μπορούν αυτά να ζωντανέψουν ξανά ή όχι?» Όμορφη η απάντηση. Εμείς τα ξέρουμε όλα. Έχουμε γνώμη για όλα. Και δεν έχουμε γνώμη για τίποτα από αυτά που θεωρούμε ότι τα λέμε. Και είναι θα σώφρουμε σε όλα δίν των θρησκευτικών πραγμάτων. Αν μου χαλάσει το ρεύμα και πω, μου χάλασε εδώ πέρα, θα φέρεις ηλεκτρολόγο. Εγώ δεν ξέρω να σου πω τίποτα. Αν τρέψε το καλοριφέρ, θα φέρεις υδραυλικό. Δεν έχω γνώμη για τίποτα. Αν με πονάει εδώ, αν θα πας σε γιατρό, τι να σου πω εγώ? Αν πει να μιλήσει αδρευτικά, όλα αυτά τα ξέρω από το σχολείο. Για όλα τα άλλα σοφρονεί. Και δεν παίρνει την ευθύνη να εκφράσει γνώμη που θα είναι πολύ αστεία. Για πράγματα θρησκεία, τα οποία ούτε καν άνοιξε ποτέ εγγραφή, να δει τι λένε τα συγγράμματα των άλλων, δεν θέλει να τα παραδεχτεί. Και έχει γνώμη. Είναι τόσο αστείο ο άνθρωπο. Αυτό λοιπόν, αυτό ο άνθρωπο δίδει ένα πολύ ωραίο θέμα. Τι ξέρω, του λέω εγώ, από αυτά τα πράγματα? Σε επίστασε, του λέει, Κύριε. Λοιπόν, εφόσον εγώ επίσταμαι, πρόσεξε λοιπόν τι θα σου πω. Και είπε προς με, προφήτευσον επί τα οστέα ταύτα και ερίσα της. Μίλησέ του, λέει. Μα σε κόκαλα ξερά να μιλήσω. Μίλησέ του. Τα οστά τα ξηρά ακούσατε λόγων Κυρίου. Ομιλώ για λογαριασμό του Κυρίου. Όχι δικά μου, λέει, λόγια. Τα δε λέγει Κύριος της οστέης τούτης. Αυτά λέγει στα οστά αυτά ο Κύριος. Ιδού εγώ φέρω εφημάς πνεύμα ζωής. Εγώ θα σας ζωντανέψω, λέει, πάλι. Και δώσω εις ημάς νεύρα. Ξέρετε τα νεύρα τι είναι? Αυτά που στερεώνουν τον οργανισμό. Και ανάξω εφημάς σάρκα, και θα βάλω μέσα, λέει, σάρκα, και εκτενώ εφημάς δέρμα. Καταλαβαίνετε, δημιουργία ξανά. Και δώσω πνεύμα μου εις ημάς και ζήσεστε και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος. Αυτά, λέει, να τους πεις. Των οστέων τούτων, των ξερών. Δεν φαίνεται καθαρά ότι θα δημιουργήσει από τα κατεδαφισμένα. Κατ' εξοχήν τουλάχιστον τα οστά, τα οποία υπάρχουν, όπως ξέρετε, σε όλα τα κημητήρια. Εκτός αυτών τα οποία έχουν φαγωθεί και αποβληθεί από διάφορα θηρία, από ψάρια στις θάλασσες, από πνιγμούς. Εκτός αυτών, που και τα μόρια αυτά των οστέων αυτών υπάρχουν. Έτσι παραδέχεται η επιστήμη από τότε που έγινε
υπόθεσης του ατόμου που η επιστήμη απεκάλυψε, ότι αλλάζει μορφή η ύλη. Όταν έγινε η διάσπαση του ατόμου, αμέσως απεφάνθησαν ότι η ύλη δεν χάνεται, αλλά αλλάζει όψη. Και υπάρχουν τα μόρια είτε στο ύδωρ, είτε στην γη, είτε. Αυτά του λέει να πεις. Και προφήτευσα, καθώς είναι τη λατόμη κύριος. Τους είπα δηλαδή, κήρυξαν στα κόκαλα, στα ξερά πράγματα. Και γένετο φωνή εν το εμέ προφητεύσε και ειδού σεισμό. Και προσήγαγε τα οστά εκάτερον προς την αρμονίαν αυτού. Τα συναρμολόγησε, τα κούνησε στο πεδίο αυτά, αυτό, και ταυτόχρονα τα συναρμολόγησε, συναρμολογήθησαν. Δηλαδή, επήγανε τα οστά του ποδός στο πόδι, του χεριού, της πλάτης, ξέρω εγώ τι, του θώρακος, και του καθενός ασφαλώς, όχι το δικό μου επήγε στο σκελετόν της συζύγου μου ή το δικό σας στο σκελετό του πατρός σας, όχι. Πήγε εκάτερον στα αρμονίαν αυτού, λέει. Και είδον και ειδού επ' αυτά νεύρα και σάρκες επίοντο και ανέβαινε επ' αυτά δέρμα επάνω και πνεύμα ούκιν εν αυτής. Μπήκανε όταν έγιναν οι σκελετοί, μπήκανε νεύρα μέσα, έπειτα εγέμισε με σάρκα και ανέβη δέρμα. Όμως δεν υπήρχε πνεύμα. Δηλαδή ήτανε ένας άνθρωπος, θα μπορούσαμε να πούμε, ή κάθε άνθρωπος, αλλά χωρίς ζωντάνια μέσα του, σαν να είχε αφαιρεθεί το πνεύμα του, η ψυχή του, όπως έχουμε ένα λείψανο, ένα υπόλοιπο του ανθρώπου, όταν διαχωρίζεται από αυτόν το πνεύμα. Προσέξτε, δεν ξέρω αν εκκλησιάζεστε ή αν έχετε την ευχέρεια, την Κυριακή μεθαύριο, ένα περιστατικό το οποίο έλαβε χώρα επί ημερών Χριστού. Έχει τη θεραπεία ενός γεγεννημένου τυφλού. Δηλαδή χωρίς μέσα χάντρες που λέμε, χωρίς μάτι, χωρίς βολβό. Κόνχες μόνο. Όχι ανθρώπου που έχασε το φως του στη ζωή του, ανθρώπου που ήρθε γεγεννημένος τυφλός και επ' αυτού έκαμε δημιουργία, διότι οι άνθρωποι, όπως σας είπα, αμφισβητούν και τον Θεό ως δημιουργόν. Ευχαρίστως δέχονται ότι έρχονται από ένα κορόιδο αυτοπίθηκο, αλλά από το Θεό δεν θέλουν να προέρχονται. Και αδιαφόρως αν κάποιον τον χαρακτηρίσεις όπως χαρακτήρισε ένας τας πάτρας μια δεσποινίδα φοιτήτρια, η οποία είχε τη θεωρία της εξελίξεως εκ του πυθίκου και μιλούσε με έναν άλλον απλούν άνθρωπο και ήθελε να τον πείσει ότι δεν είναι ο Θεός δημιουργός αλλά προερχόμεθα από εκεί. Λέγει αυτός στο τέλος, λυπούμε πάρα πολύ διότι επί μία ώρα μιλούσα με μία μαϊμού. Λέει, πώς ομιλείτε έτσι? Πώς ομιλώ? Σαν πώς ομιλώ? Γιατί θίγεστε? Αυτό δεν μου είπατε, αυτό δεν παραδέχεστε. Το τίθεσε τον εαυτό του, το θεώρησε ύβριν. Όσο μου λες ότι είσαι πατέρα τον πίθηκο, τι είσαι, πώς θα σε πω αλλιώς? Και εντούτοις ο άνθρωπος προτιμεί να φτάσει τόσο χαμηλά, να μην δεχτεί τον Θεό ως δημιουργό. Και του έφτιαξε μάτι, βολβό, με λίγο σύελλον και με λίγο χώμα. Διότι όταν ο Θεός έφτιαχνε τον κόσμο, δεν υπήρχαν μάρτυρες. Δεν υπήρχαν άγγελοι μόνο υμνούσαν την ημέρα της δημιουργίας. Και δείχνει, επιτρέπει να έρθει ένας τυφλός ή να φανερωθούν τα έργα, να δείξει ταυτότητά του. Να κάνει ένα τεστ, να πει κύριε δεν είσαστε εκεί, εγώ όμως θα σας διευκολύνω. Θα σας δείξω ότι εγώ είμαι ο δημιουργός. Και με σύελλον και με χώμα φτιάχνει μάτια. Και σαν επιστήμονες που είστε κι εσείς, σε ένα βαθμό θα ξέρετε τι είπα να πει μάτι στον ανθρώπινο οργανισμό. Το πιο λεπτό είδος της δημιουργίας του ανθρωπίνου σώματος είναι το μάτι και το πιο μυστήριο. Ούτε αυτοί οι οφθαλμολόγοι καθηγητές ξέρουν πώς λειτουργεί. Δεν το ξέρουν. Πώς βλέπει ο άνθρωπος, δεν το ξέρουν. Θα περιγράψουν, αλλά δεν θα αντιγράψουν. Θα πούν αυτό, εκείνο, το άλλο, αλλά το πώς δεν θα μπορέσουν να πούνε. Ξέρουν τι, αλλά πώς γίνεται όμως δεν το ξέρουν. Και
το έφτιαξε ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο, να διευκολύνει τον άνθρωπο, αν θέλει να παραδεχτεί, εάν θέλει να πιστέψει. Να έχει δηλαδή και γνώση του πράγματος, όχι μόνο πίστη. Εν πάση περιπτώσει, εδώ αναφέρει ακριβώς πώς έγινε η αναδημιουργία. Όμως είναι σκελετή. Φόμαστε δηλαδή ακριβώς όπως έφτιαξε τον Αδάμ όταν βγήκε από τα χέρια του. Και έπειτα τον ενεφύσισε και τον έκανε εισπνοή ζωής και σηκώθηκε. Εν τω μεταξύ έμενε νεκρός, όπως έχουμε ένα νεκρό μέσα σε ένα φέρετρο χωρίς πνεύμα. Εν πάση περιπτώσει, και είπε προς με και συνεχίζει ακόμη και του λέγει: «Προφήτευσον και επί το πνεύμα οι ανθρώπου, προφήτευσον και υπέ το πνεύμα, τι τάδε λέγει Κύριος, Κύριος, εκ των τεσσάρων πνευμάτων, ελθέ», δηλαδή από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος, «ελθέ και εμφύσεις τους νεκρούς τούτους και ζησάτωσαν, να έρθουν να μπουν μέσα για να σκοτούνε», λέει, «οι άνθρωποι αυτοί. Και προεφήτευσα καθώς ενεθυλατώνουν και εισήλθεν εις αυτούς το πνεύμα και έζησαν και έστησαν επί των ποδών αυτών συναγωγή πολύ σφόδρα σφόδρα». Γέμισε η παιδιά σε αυτή από ανθρώπους. Και ελάλησε Κύριος προς με λέγον: «Ε ανθρώπου, τα οστά τα αυτά πάσο οίκος Ισραήλιστη», όλος ο κόσμος δηλαδή είναι, «και αυτοί λέγουσι ξηρά γέγονε τα οστά ημών, απόλλωνε η ελπίση ημών, διατεφωνήκαμε». Ξέρα πράγματα, τι περιμένεις τώρα ζωή, περιμένεις πάλι, κάτι και η υπόθεση. «Δια τούτο προφήτευσον και είπε προς αυτούς τάδε», λέγει Κύριος, Κύριος, «ιδού εγώ ανοίγω τα μνήματα ημών και ανάξω ημάς εκ των μνημάτων ημών και εισάξω ημάς εις την γη του Ισραήλ και γνώσεστε ότι εγώ είμαι Κύριος, εδώ ανοίξε με τους τάφους ημών του αναγαγή εκ των τάφων του λαού ημών και δώσω πνεύμα μου εις ημάς και ζήσεστε και φύσω με εις την γη ημών και γνώσεστε ότι εγώ Κύριος. Ελάλησα και πίσω», λέγει Κύριος, Κύριος. Και εντούτοις έρχεται ο ανθρωπίσχος και αμφισβητεί τα λόγια του Θεού, τα οποία δεν μπορούσαν να τα σβήσουν ούτε αυτοί οι αιρετικοί, ούτε αυτοί οι ιδιώκτες, τίποτα. Η Γραφή πάντοτε θα έχει τα σκύπτρα σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους αιώνες, παρά το πείσμα των ανθρώπων και του Σατανά να την διαγράψουν, να φύγει από τη μέση. Την τροποποιούν ενίοτε διοφερορωτικοί, αιρετικοί, αλλά τα κείμενα όμως μένουν τα ίδια. Και μέχρι σήμερα η σκαμπάνη φέρει εις φως πράγματα τα οποία τρίβουν τα μάτια τους οι άπιστοι. Είναι ορισμένοι εκείνοι οι οποίοι δέχονται αυτά που λένε και ορισμένοι οι οποίοι δεν τα δέχονται. Μας έχει λοιπόν δείξει ακριβώς δια της οπτασίας του Εζεκίλ τι τρόπο θα γίνει ξανά η Ανάσταση και η αναδημιουργία των ανθρώπων. Και τούτης ο άνθρωπος το αμφισβητεί αυτό το πράγμα. Δεν το δέχεται, δεν θέλει να το παραδεχτεί. Δικαίωμά του είναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας παρουσίασα μία μαρτυρία και τώρα να σας παρουσιάσω μία άλλη. Η άλλη μαρτυρία θα είναι από τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας την προς Θεσσαλονικής επιστολή του, γράφει μεταξύ άλλων στην πρώτη επιστολή, γιατί έγραψε δύο επιστολές προς Θεσσαλονικής, στο τέταρτο κεφάλαιο, στίχος 13, γράφει το εξής. Είναι δε και το κομμάτι αυτό που η Ορθόδοξος Εκκλησία το χρησιμοποιεί κατά την ώρα της κηδείας. Κάποια κηδεία κάποιου θα διαβαστεί τόσο το Ευαγγέλιο που μιλεί περί της Αναστάσεως, όσον και ο Απόστολος που μιλεί περί της Αναστάσεως, για να μιλήσει σε αυτούς που μένουν πίσω ότι δεν πάει χαμένος αυτός που έφυγε αφενός και ότι κάποια μέρα είτε το θέλει είτε όχι θα αναστηθεί. Ακούστε λοιπόν πώς εκφράζει. «Ου θέλομεν δε ημάς αγνοήν αδελφοί περί το γεκινημένο». Δεν θέλω, λέει, να υστερείτε σε γνώση και για τους γεκινημένους. Τι γίνονται αυτοί οι άνθρωποι και πώς θα γίνει η υπόθεση σου. Ή να μην λυπήστε, για να μην λυπήστε, καθώς και οι λυποί είμαι έχοντας ελπίδα. Είναι ορισμένοι που δεν έχουν ελπίδα Αναστάσεως. Σου λέει, πάει, έχασα εγώ τον άνθρωπό μου. Λες σε ήτο αντικείμενο, λες σε ήτο κλειδί ο άνθρωπος. Έχασα, λέει, εγώ τον άνθρωπό μου. Δεν θέλω, λέει, να λυπήστε σαν αυτούς που δεν έχουν ελπίδα Αναστάσεως, ως και οι μη έχονται ελπίδα. Ήγαρ πιστεύομαι ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη,
όπως σας έλεγα που γράφει προς Κορινθίους, ότι αν ο Χριστός δεν ανέστη, λέει αλλημονόμως. Είμεθα με τις αμαρτίες μας, ούτε Ανάσταση υπάρχει, είμαστε ψευδομάρτυρες του Θεού ότι ανέστησε τον Θεό, ούτε εμείς θα αναστηθούμε. Ήγαρ λοιπόν πιστεύουμε ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξισιν αυτό. Έτσι λέει και ο Θεός, όσοι αποθάνουν δια του Ιησού θα τους σηκώσει μίαν ημέρα. Τούτο γάρι μην λέγομεν εν λόγω Κυρίου. Δεν σας το λέγω λέει αφεαυτού μου, δεν είναι εξυπνάδα μου αυτή την οποία σας λέγω. Είναι λόγια του Θεού λέει αυτά τα πράγματα. Ότι ημείς, το ημείς το έχει με ήττα. Θα σας πω για ποιο λόγο σας το σημειώνω. Ημείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου που μη φτάσομεν τους κοιμηθέντας. Ομιλεί περί παρουσίας του Κυρίου. Η παρουσία του Κυρίου αυτή είναι η δευτέρα παρουσία. Η πρώτη παρουσία του έγινε και ξέρουμε τα αποτελέσματα. Το ημείς το έχει με ήττα. Βάζει και τον εαυτό του μέσα. Δηλαδή δεν ξέρει πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία σου. Λέει μπορεί να γίνει και απόψε. Μπορεί να γίνει και αύριο. Μπορεί να γίνει και σημέρεσμα. Δεν λέει εσείς ημείς με ύψιλον στην παρουσία του Θεού γιατί αργεί. Αυτό είναι για μας κάτι ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να πιστεύει ότι κατά δύο τρόπους, μάλλον κατά έναν εκ των δύο τρόπων, θα συναντηθεί με τον Χριστό μια μέρα. Είτε το πιστεύει είτε όχι, ας βροντιάται κάτω και ας κάνει ό,τι θέλει. Ο ένας τρόπος είναι αυτός που λέει ο Παύλος, να γίνει η δευτέρα παρουσία, να ξαναπαρουσιαστεί. Και ο άλλος τρόπος είναι να πάμε να του χτυπήσουμε εμείς την πόρτα διά του θανάτου. Όταν ο άνθρωπος αποδύσει, ήδη καίκεται. Σε όποια κατάσταση τον βρει ο φωτογραφικός φακός του θανάτου, θα είναι στην αιωνιότητα. Κατά συνέπεια, εδώ ομιλεί ότι υπάρχει εκδοχή ανά πάσα στιγμή να γίνει. Όπως αναφέρει σε ένα άλλο μέρος, λέγει, όπως είπε ημερών του Νόε, λέει, οι άνθρωποι παντρεύοντο, εμπορεύοντο, γλεντούσαν κλπ. Και άνοιξαν οι άπτυξη και άρχισε ο κατακλυσμός και τους κατέπνιξε, και λύτωσαν μόνο όσοι είχαν εισέλθει εις την Κιβωτών, έτσι ακριβώς λέει θα γίνει και παρουσία του Θεού. Χωρίς να το καταλάβει ο άνθρωπος. Ρηπεί οφθαλμού. Ρηπεί οφθαλμού που να πει όσο αυτομάτως κλείνει το μάτι για να προφυλαχτεί πολλές φορές μόνο του. Έτσι τόσο στραπιαία θα γίνει που δεν προλαμβάνει ο άνθρωπος να πιάσει το μολύβι στο χέρι του. Τούτο γάρι μην λέγομαι εν λόγω Κυρίου ότι οι μίσοι ζώντες υπεριπεριπόμενοι στην παρουσία του Κυρίου που φτάσουμε του κοιμηθέντας. Είναι σοβαρό αυτό. Γιατί Παύλε, ότι αυτός ο Κύριος εν κελέσματι, κατόπιν εντολή, και εν φωνή αρχαγγέλου, ένας αρχάγγελος, και εν σάλπιγγι Θεού, θα σε αφήσει, καταβίσεται από ουρανό. Θα κατέβει αυτό. Στην Αποκάλυψη, μάλιστα, ο Ιωάννης τον είδε. Η δούλε έρχεται επί των εθελών του ουρανού και όψεται πάσο θαλμός και αυτοί οι οποίοι τον εξεκέτησαν, που τον εκάρφωσαν οι Εβραίοι στην πλευρά του κλπ. Θα τον δούμε, λέει, εκείνη τη μέρα όπως θα έρθει. Και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Στην προς Κορινθίους, το 15ο κεφάλαιο, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος ακριβώς το πώς θα γίνει. Παρουσιάζεται σε δύο φάσεις την Ανάσταση των νεκρών. Όταν θα έρθει ο Θεός, το προσώπο του Ιησού, ο Χριστός δηλαδή θα έρθει, θα ανοίξουν οι τάφοι, είτε το θέλουμε είτε όχι. Θα ανοίξουν οι τάφοι. Ανοίγοντας δε οι τάφοι, θα αναστηθούν πρώτα αυτοί που πίστευαν στον Χριστό. Οι οποίοι θα πετάξουν στην προϋπάντηση. Πώς βγαίνουμε να υποδεχτούμε κάποιον στην άκρη της πόλεως, στην άκρη του χωριού μας, βγαίνουμε να υποδεχτούμε κάποιον. Έτσι. Και έπειτα θα αναστηθούν και οι άλλοι στη συνέχεια, οι οποίοι θα έρθουν να κρυθούν. Εν πάση περιπτώσει, εδώ λέγει ότι θα αναστηθούν. Έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι. Όταν λέγει θα έρθει ο Χριστός στη δευτέρα παρουσία, πρώτα θα ανοίξουν οι τάφοι των πιστών των χριστιανών και έπειτα ημών εδώ που υπάρχουμε. Διότι όταν θα έρθει κατά τη δευτέρα αυτή παρουσία, θα υπάρχουν άνθρωποι στη γη, οι οποίοι δεν θα προλάβουν να κοιμηθούν, να πεθάνουν και να αναστηθούν. Αυτοί θα αλλάξουν, όπως αναφέρει εδώ. Έπειτα εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι, άμα συναυτείς, αρπαγισόμεθα εν εφέλεση της απάντησης του Κυρίου Ισαία, θα πάμε εις προϋπάντησε και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα.
ώστε παρακαλείτε αλλήλους εντζηλόησούδες, ώστε παρηγορήστε αυτούς που νομίζουν ότι πεθαίνουν και θα πάνε χαμένοι οι ανθρώπιτων να μην λυπούνται. Και επαναλαμβάνω, αυτό το έχει πάρει η Εκκλησία και το έχει για να παρηγορεί και τους ανθρώπους οι οποίοι δίδουν προσφυλής τους με κάποιο τρένο γρηγορότερα για την αιωνιότητα. Τώρα, ο Παύλος είπε «Ημείς οι ζώντες», 2000 χρόνια τώρα, έβαζε τον εαυτό του από τότε. Όμως, τώρα έχουμε 2000 χρόνια, δεν έγινε τίποτα. Ούτε παρουσία, ούτε τίποτα. Έρχεται ο Πέτρος, ο οποίος αυτός δίδει μια απάντηση, σαν να λέγε κανείς, από συμφωνία με τον Παύλο, επάνω στην απορία αυτή. Ακούστε. Το διαβάζω από τη δευτέρα επιστολή του Πέτρου, στο γάμα κεφάλαιο, στίχος 1 και κατωτέρω. Λέει, αγαπητοί, ταύτην ήδη δευτέραν ημίν γράφω επιστολή. Έχει γράψει και πρώτη, γράφει και δευτέρα. Αυτή λέει είναι η δευτέρα μου επιστολή. Ενές και στις δύο, διεγείρω ημών εν υπομνήσει την ειλικρινή διάνοια. Θέλω να γίνω αιτία να προσέξετε στο νου σας ορισμένα πράγματα. Μνησθήνε των προηρημένων ρημάτων υπό των Αγίων Προφητών και Αποστόλων ημών εντολή Κυρίου του Σωτήρου. Θέλω, λέει, να σας υπενθυμίσω ορισμένα πράγματα τα οποία είπαν για λογαριασμό του Χριστού οι προφήτες και οι Απόστολοι. Τούτο πρώτον γινώσετε. Πρώτα λέει πρέπει να έχετε υπόψη σας αυτό. Ότι ελεύσονται επεσχάτων των ημερών εμπέκτε. Τελευταίες ημέρες, τελευταίους αιρούς θα έρθουν άνθρωποι που θα τα εμπέζουν τα θεία. Είναι σαν να βλέπει τώρα ο Πέτρος. Κατά τα συνδύας επιθυμίας αυτών πορευόμενοι που κάνουν τη ζωή τους, που ακολουθούν πίσω από τη σάρκα τους, τον εγωισμό τους και το συμφέρον τους. Και λέγονται, πού έστεινε η επαγγελία της παρουσίας αυτού, 2000 χρόνια μας έχει πει ότι θα έρθει και δεν ήρθε. Άντε, δεν υπάρχει τίποτα. Αφισγάροι πατέρες εκοιμήθησαν, πάντα ούτω διαμένει απ' αρχής της χρήσεως. Τάφη. Πέθαναν, ετάφησαν, κανένας λέει δεν ανέστη μέχρι τη σήμερα. Λανθάνει γάρα αυτούς, τους ξεφεύγει λέει τούτο. Θέλοντες ότι οι ουρανοί ήσαν έκπαλοι. Από παλιά ήσαν ουρανοί. Και γη εξίδατος και ιδιήδατος συνεστώσα του Θεού λόγου. Θέλει να μας μεταφέρει στη δημιουργία ότι πριν γίνει τίποτα και νερό δεν υπήρχε και ουρανός δεν υπήρχε και τίποτα δεν υπήρχε. Όμως εκ του μηδενός και νερό έγινε και γης έγινε και σήμερα πού στέκεται, τι λέγει η επιστήμη, πού στέκεται η γης, στο νερό, κρέμεται. Κρέμεται στο νερό η γης, πώς στέκεται, είναι μυστήριο. Τι λέμε μεγάλη εβδομάδα, ότι την γη κρεμάσας, σήμερα κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδαση την γη κρεμάσας. Ποιος τα προσέχει αυτά τα πράγματα, τι λέει η επιστήμη στο θέμα αυτό, ότι πράγματι είμαι θα πάνω στο νερό. Πώς στέκονται, ουδής μπορεί να. Αυτά λένε πρέπει να τα προσέξουν οι άνθρωποι. Διόν ο τότε κόσμος είδατι κατακλειστής απόλετο. Τόσο κόσμος στο νερό κατεκλείστηκε και χάθηκε. Δεν το πίστευαν μέχρι τώρα ότι ο κατακλυσμός ή το καθολικός εν πά. Και τούτη στη σκαπάνη απέδειξε ότι ο κατακλυσμός και ότι το αραρά και ακόμη και νύψανα από την Κιβωτό. Βρήκε σήμερα η επιστήμη και έρχεται να δικαιώσει τη γραφή. Είπετε λέει και η γη το αυτού λόγω τε θησαυρισμένη εσύ ηρή ηρούμενη η σημέρα κρίσεως και απολίας των ασεβών ανθρώπων. Και αυτή λέει η γης. Και αυτός ο ουρανός με τον ίδιο λόγο του Θεού θα χαθεί μια ημέρα, θα καεί μια ημέρα, θα αποσυρθεί μια ημέρα. Όταν θα γίνει η κρίση των ασεβών ανθρώπων. Εν δε τούτο μίλαν θάνετοι ότι μια ημέρα παρακυρίου ως χίλια έτη. Και χίλια έτη ως μία ημέρα. Λέμε 2000 χρόνια. Τι πάει να πει 2000 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα. Τι είναι 2000 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα. Τι είναι 969 χρόνια που είσαι ο Μαθουσάλας. Τι είναι 930 χρόνια που είσαι ο Νόε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και ορισμένοι θέλαν να μικρύνουν τις μητέρες. Ήσαν άλλα τα χρόνια τότε.
24 ήταν. Έβγαινε ο ήλιος και έπεφτε ο ήλιος. Τι μου λες, άλλα ήσαν τα χρόνια τότε. Για ποιο λόγο. Αλλά εμείς θα βάζουμε πάντοτε στα μαθηματικά τα δικά μας. Και από εκεί βέβαια, με περασμένοι άνθρωποι, μιλούμε για τέτοια πράγματα. Ου βραδινιό ο κύριος της Επαγγελίας, ως την έσβραδι διδαηγούνται. Δεν αργεί, λέει. Υπάρχει κάποιος λόγος ειδικός που αναβάλει. Αλλά μακροθυμεί είσαι μας. Μακροθυμό είναι σύνθετος η λέξη, μακριά το θυμό. Δηλαδή τι κάνει, αναβάλει ο Θεός. Μη βουλόμενο, μη θέλων, την άνσα απολέστε, να μην χαθούν ορισμένοι. Αυτοί οι βραδιπορούντες που λέμε, ανέχεται και περιμένει και τους βραδιπορούντας. Αλλά πάντας εις μετάνοια χωρίσε. Δίδει περιθώριο χρόνου, αναβάλει για να μπουν περισσότεροι μέσα. Ήξιδε η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης ενικτή. Όπως ο κλέπτης παραφυλάει και κλέβει την ώρα που κοιμάται ο αφέντης, έτσι. Εμι ουρανοί ελεύσονται και στοιχεία δε καυσούμενα αληθίσεται και η γη και τα εναυτή έργα κατακαΐσονται. Δεν το πιστεύω άνθρωπος. Ο Ιωάννης την έχει δει αυτή τη γη από τον ουρανό. Το καινούριο. Γιατί η πρώτη γη θα φύγει από τη μέση. Όπως αναφέρουν εγγραφέ. Και όπως όχι γραμμένα μετά Χριστόν, αλλά και προ Χριστού δια του Ισαΐου, αναφέρεται ότι θα φύγουν οι ουρανοί οι παλιοί και οι γης οι παλιά. Γράφει στο 21ο κεφαλαιό του στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης ότι τα είδε αυτά. Και είδων ουρανών κενών με αλφαγιώτα. Και γιν και νυν με αλφαγιώτα. Ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθον. Και η θάλασσα ουκ εστιέτη. Τα δείξε, τα είδε. Είναι τα σοβαρότερα θέματα αυτά, γι' αυτό και ακριβώς φρόντισε για τους θέλοντας να υπάρχουν τεκμήρια να μπορέσουν να σταθούν. Αλλά βέβαια για τους μη θέλοντας, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά θεωρούνται παραμύθια. Και έχει το συμπέρασμά του. Τούτων ουν πάντων λιωμένων ποταπούς δι υπάρχει ημάς εν τις Αγίες Αναστροφές και Ευσεβείες, όταν περιμένουμε, λέει, ότι θα διαλυθεί το παν και θα βρεθούμε στο κενό, θα βρεθούμε αντιμέτωποι μιας καταστάσεως που δεν περιμέναμε. Πώς πρέπει, λέει, να πολιτευόμεθα, πώς είναι συμφέρον να πολιτευόμεθα, προσδοκώντας και σπέβδοντας την παρουσία του Θεού ημέρας. Και να την περιμένουμε και να ετοιμαζόμεθα την ημέρα, διότι όλοι θα βρεθούμε αντιμέτωποι αυτού. Διήν, κατά την οποία ουρανοί πυρούμενοι λυθίσονται και στοιχεία καυσόμενα τύχεται. Καινούς δε ουρανούς, με αλφαγιώτα, και γιν και νυν κατά το επάγγελμα αυτού, κατά την επαγγελία, κατά την προφητεία του Ισαΐου, προσδοκόμεν ενείς δικαιοσύνη θα κατοικεί. Για τους θέλοντες λοιπόν υπάρχει φως, εάν θέλουν να πληροφορηθούν πώς έχει θέσει τα θέματα του ο Θεός. Αν υπάρχει βέβαια, γιατί για πολλούς, αν υπήρχε θα τον άκουγαν κιόλα. Αλλά για πολλούς δεν υπάρχει. Είναι και ορισμένοι ότι παραδέχονται, αλλά δεν τον ακούνε. Ακούν, αλλά δεν υπακούν. Γι' αυτό και ο ίδιος είχε πει, όχι για ομορφιά, ακούει, τα έχει για να ακούει, ακουέτο, ας ακούει. Τι είναι συμφέρον γι' αυτόν. Διότι εφόσον είτε το θέλουμε είτε όχι θα πέσει αυλαία κάποτε, νομίζω ότι θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο κι εμείς να το φιλοσοφήσουμε όσο υπάρχει καιρός. Αυτά είχα να πω και σήμερα αναφορικώς, σαν μια συνέχεια εκείνου του λύρου του δικού μας εδώ, που δεν ήθελαν να παραδεχτούν Ανάσταση. Η Γραφή αναφέρει ότι θα γίνει η Ανάσταση. Μια και βρισκόμαστε μπροστά στις ημέρες αυτές της μεγάλης της χριστιανοσύνης, συγκεκριμένως του Πάσχα, θα ήθελα σήμερα με τη βοήθεια του Θεού να έλεγα κάτι που να έχει σχέση με το Πάσχα. Δεν ξέρω αν σας έχει απασχολήσει ποτέ το θέμα αυτό, το θέμα του Πάσχα, διότι πολλοί τρώγουν το Πάσχα, απολαμβάνουν από το Πάσχα, δεν ξέρουν όμως τι είναι το Πάσχα, από πότε το Πάσχα, τι συμβολίζει, τι υπενθυμίζει. Βράτε με την ευκαιρία να σας πω ότι η λέξη Πάσχα
είναι εβραϊκή λέξη και μπορεί να τη βρει κανείς 1500 χρόνια προ Χριστού. Πάσχα ερμηνεύεται έξοδος. Πάσχα ερμηνεύεται πέρασμα. Πάσχα ερμηνεύεται διάβαση. Για μας Πάσχα είναι φαγωγός. Εκάμαμε Πάσχα. Έτσι λέγουν πολλοί όταν τρώνε καλά. Ανεξαρτήτως αν είναι οι μέρες του Πάσχα. Στην έξοδο, σε ένα βιβλίο της Πεντατεύθυνσης της Παλαιάς Διαθήκης, στο 12ο κεφάλαιο, εκεί κανείς θα βρει περί του Πάσχα. Το Πάσχα είναι συνδεδεμένο με την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο. Δεν είναι βιβλική μόνο υπόθεση, είναι και ιστορική υπόθεση. Ότι πράγματι υπήρξαν οι Εβραίοι 400 χρόνια στην Αίγυπτο. Και τελευταίος μάλιστα, σε αναζητήσεις στην θάλασσα, βρήκανε υπολείμματα από το πέρασμα του Φαραώ στη θάλασσα και τη συντριβή των οχημάτων του εκεί τότε και αναγκάζονται να ομολογήσουν σήμερα ότι η Βίβλος είναι αληθινή και ότι γράφει έχουν λάβει χώρα. Υπάρχει μάλιστα ένα βιβλίο το οποίο επιγράφεται η πτήση υπό την σκαμπάνη. Δηλαδή η σκαμπάνη μας έδειξε γύρω από τα θέματα της πίστης ότι είναι σωστά. Θα έχετε ακούσει από το σχολείο από μη θα ενθυμίστε τα σιγά του Φαραώ. Και πολλές φορές εμείς θα στεϊζόμενοι λέμε σε κάποιον μα πληγή του Φαραώ είστε. Πιο συγκεκριμένα το Πάσχα έχει σχέση με την δεκάτη πληγή του Φαραώ. Η δεκάτη πληγή ή το η πιο εξολοθρευτική, διότι είχε δώσει εντολή και εσφάγησαν όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων μέσα σε μια βραδιά, όπου οι Αιγύπτιοι έχοντας τη βία δεν μπορούσαν ούτε να εμποδίσουν ούτε να διώξουν τους Εβραίους να κατορθώσουν να απογιστρωθούν από εκεί να φύγουν, διότι ο Φαραώ είχε συμφέροντα, δεν το συνέφερε να αφήσει 600.000 περίπου ανθρώπους οι οποίοι του προσέφεραν καθημερινώς υπηρεσίαν δωρεάν, διότι μέσα στο σύνολο των 3 εκατομμυρίων Εβραίων που έφυγαν από την Αίγυπτο οι 600.000 ήταν δυνάμενοι να εργαστούν, όπως θα λέγαμε σήμερα εμείς, οι δυνάμενοι να φέρουν όπλα. Είχε λόγους λοιπόν συμφεροντολογικούς, δεν τον συνέφερε. Γι' αυτό και πάντοτε εμπόδιζε. Παρά τις πληγές τις οποίες εδέχθη, δεν συνηγόρησε, δεν ενέδωσε. Η δεκάτη πληγή λοιπόν ήταν αυτή, ότι μέσα σε μια νύχτα θα είχαν όλα τα σπίτια των Εβραίων κάποιων νεκρών. Αν δεν είχαν παιδί θα είχαν ζώα. Ήταν έτσι αυτή η εντολή. Όμως, για τους Εβραίους, είχε πάρει ο Θεός άλλα μέτρα. Τα μέτρα ήσαν τα εξής. Έδωσε εντολή στο Μωσή να πει στους δικούς του την δεκάτη του Νησάν, δηλαδή στις 10 Μαρτίου όπως λέμε εμείς τώρα, να αγοράσουν ένα αρνί κατοίκων, δηλαδή κάθε σπίτι. Τέτοιο δε το αρνί που θα ήταν άμωμον, δεν θα είχε κανένα μόμον, δηλαδή δεν θα ήταν κουτσό, δεν θα ήταν τυφλό, θα ήταν υγιέστατο, ενιάσιο, δηλαδή όχι άνω του ενός έτσι. Αυτό το αρνί που έδωσε εντολή τα εβραϊκά σπίτια, εάν τους έπεσε πολύ για τα άτομα που ήσανε στην οικογένεια, να κάνανε συνδυασμό και με κάποιον άλλον γείτονα, διότι επρόκειτο να το φάνε το αρνί αυτό μέσα σε μια βραδιά. Από εκεί υπάρχει ο Βελία που ψήνουμε εμείς το Πάσχα.
Από εκεί υπάρχουν οι συντροφιές που κάνουν μαζί Πάσχα. Από εκεί κινήσανε. Αυτό το αρνί λοιπόν θα το κρατούσανε μέχρι τις 15 του μηνός. Δηλαδή 5 ημέρες. 10, 11, 12, 13, 14. Μέχρι 14 του μηνός. Το απόγευμα δε της 14ης ημέρας, το απόγευμα πρώτης δύσεως του ηλίου, θα το έσφαζαν το αρνί αυτό. Το αίμα του σε μια λεκάνη θα το εμάζεται. Και με το αίμα αυτό θα χτυπούσανε, θα έβαφε, πως θέλετε πάτε. Τη βοηθεία ενός ιστόπου, σαν ένα πράγμα βασιλικό. Θα έπαιρναν αίμα, να εράνιζαν τους παραστάτες των θυρών των οικειώντων. Η πόρτα έχει ανώφιο και δύο παραστάτες. Θα χτυπούσε σε τρία μέρη, άνωθεν και στα άλλα δύο μέρη, με το αίμα αυτό. Αυτό τι θα είχε ως αποτέλεσμα. Ο άγγελος λέει, ο οποίος θα παρέτριχε τη νύχτα εκείνη να εφώνευε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων, όπου έβλεπε το αίμα αυτό σε σπίτι, δεν θα υπήρχε το. Δυνάμει λοιπόν αυτού του αίματος θα εγλίθωναν τα πρωτότοκα των Εβραίων και δεν θα είχαν αυτοί θάνατο. Ακόμη το αρνί αυτό θα έπρεπε να μην το φάνε βραστό, να μην το φάνε ομό. Θα το έτρωγαν οπτών εν τυρί. Ξητό δηλαδή. Αυτό πάνε να πει οπτών εν τυρί. Δεν θα αφαιρούσανε από το αρνί το κεφάλι. Δεν θα αφαιρούσαν από το αρνί τα εντόσια. Ολόκληρο όπως είδε το αρνί, ασφαλώς θα το εξούμπλιζαν, θα το έψιναν. Θα το έβαζαν επάνω σε δύο διχάλες. Θα βάζανε τη σούβλα στη μέση και αυτοί οι ευρισκόμενοι οι συνοικία. Εδωσμένοι τα σωσία σου. Φορεμένα τα παπούτσα του. Με ένα ραβδί στο χέρι, έτοιμοι για δρόμο, για έξοδο, θα ξέσπιζαν, θα έκοβαν λίγο-λίγο από το αρνί, χωρίς να χαλάσουν το σκελετό του. Και θα έτρωγαν. Εάν τους περίσσευε, δεν μπορούσαν να το φάνε όλο. Δεν είχαν υπολογίσει καλά και τα πρόσωπα ήταν λιγότερα και το αρνί βγήκε περισσότερο. Αυτό το υπόλοιπο θα το έκαιον το πρωί εν τυρί. Το έκαιγαν στη φωτιά να μην μείνει, να φύγει. Τώρα θα μου πείτε τι είναι αυτό, τι συμβολίζει αυτό. Αυτό συμβολίζει τη θυσία του Χριστού. Ο αμνός αυτός ο οποίος προσφέρεται τότε και μάλιστα προσέφερε το αίμα του εις ασφάλεια των Εβραίων είναι ο Χριστός, ο οποίος και αυτός εισέρχεται των βαΐων εις τα Ιεροσόλυμα και σφάζεται την Παρασκευή το απόγευμα. Μένει στα Ιεροσόλυμα σαν τον αμνών εκείνων των Εβραίων Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Την Παρασκευή το απόγευμα σφάζεται και θυσιάζεται στη θέση του τυπικού εκείνου αμνού των Εβραίων. Τώρα, η εντολή ήτο ότι δεν θα έπρεπε να λείπουν τα εντόσια. Θα πληθούν και θα μείνουν μέσα και θα ψηθούν μαζί. Δεν θα έπρεπε να είναι κομμένο το κεφάλι. Δεν θα έπρεπε να είναι κομμένα τα πόδια. Θα πληθούν και θα μείνουν πάνω. Αυτό πάλι συμβόλιζε τον Χριστό, ο οποίος προσφέρεται εις τους ανθρώπους εις βρόσιν, εις φαγητό, ολόκληρο. Όταν ένας άνθρωπος σήμερα κοινωνεί των αμνών του Θεού, των Χριστών, παρότι ο ιερέας μέσα στην Αγία Λαβίδα του βάζει απειροελάχιστον ίσως, εν τούτης μέσα σε αυτόν τον άρτον υπάρχει ολόκληρο το σώμα του Χριστού. Δεν κοινωνεί σώμα και αίμα Χριστού, όπως ακούμε πολλές φορές αδαώς να εκφράζονται ορισμένοι ιερείς. Κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού.
πρέπει απαραίτητος να μπαίνει το άνθρωπο πιο μπροστά. Παρότι κόπτεται από τον ίδιο αμνόν, όμως είναι ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αισιόμενος και ουδέποτε καταδαπανόμενος. Βέβαια αυτό αποτελεί μυστήριο. Πώς είναι δυνατόν εφόσον κόπτεται και λαμβάνουμε τόση, πώς μπορούμε να τον παίρνουμε όλο? Ένα πρακτικό παράδειγμα βοηθητικό είναι το εξής. Ο ήλιος είναι ένα. Και βάλτε έναν καθρέφτη που είναι ένας άνθρωπος. Θα δείτε ότι είναι ολόκληρος ο ήλιος μέσα. Πάστε τον καθρέφτη 100 κομμάτια. Από έναν ήλιο θα έχει το κάθε κομμάτι. Παρότι ο ήλιος είναι ένα. Έτσι κάπως θα πρέπει να φανταστεί ο άνθρωπος ότι μυστηριωδώς λαμβάνει ολόκληρο τον Χριστόν, λαμβάνει πλάχνα του Χριστού, νουν Χριστού, πόδια Χριστού, χέρια Χριστού, δηλαδή χριστοποιείται ολόκληρος ο άνθρωπος, ψυχικά και σωματικά. Προσεφέρθη ο αμνός του Θεού αίρων την αμαρτία του κόσμου, προσεφέρθη ολόκληρος για να αλλάξει την φύση του ανθρώπου. Ένας μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας, ο Μέγας Βασίλειος, λέγει ότι ο άνθρωπος λαμβάνει 23 χάριτας όταν κοινωνεί. Ο μη κοινωνών κατά συνέπεια στερείται τα 23 αυτά χάριτας. Ο Χριστός είναι ο μόνος διεθρωτής του κόσμου που έπρεπε να γνωριστεί από όλους. Γι' αυτό και ακριβώς προφητεύεται, προεικονίζεται, προσυμβολίζεται όχι μόνο διαμέσου των Εβραίων, αλλά και δημών, δια των φιλοσόφων μας, δια των άλλων χριστιών των αρχηγών. Όλοι έχουν γράψει περί του αναμενωμένου αυτού Μεσσίου. Αν θα διαβάσετε τα γεγονότα της Σταυρώσεως, τα οποία είναι ιστορικά γεγονότα, δεν μπορεί να τα απορρίψει κανείς, και μάλιστα προσφερμένα στην ανθρωπότητα από τους εχθρούς του Χριστού, από τους Εβραίους, θα βρει ότι ο Χριστός απέθανε επί του Σταύρου σε μια στιγμή ανύποπτον για αυτούς που δεν έπρεπε κανονικά να πεθάνει. Όταν πήγαν και του ζήτησαν του Πιλάτου να δώσει το σώμα να το θάψει του Χριστού, αμφισβήτησε τον θάνατο και είπε δεν είναι δυνατόν, οι ώρες είναι λίγες, δεν είναι δυνατόν. Και κάλεσε λέγει τον κεντυρίωνα, τον επικεφαλής της Σύρας, εκεί δηλαδή της δημιουργίας όπως θα λέγαμε του λόγου, οι οποίοι εφύλακτον τον Ρωμαίο. Και εξεκρίβωσε από αυτόν ότι πράγματι πέθανε. Και τι γίνεται, έρχονται λέγει και τον μεν κατέαξαν αυτόν τα σκέλη, διότι ο Χριστός δεν είναι το μόνο του στο σταυρό, ήταν και άλλοι δύο σταυροί. Με τα ανώμονε λογής ήταν και άλλοι δύο ληστές. Τον δύο κατέαξαν αυτόν τα σκέλη να πεθάνουνε ώστε να τους ενταφιάσουν πριν πέσει ο ήλιος της Παρασκευής, γιατί από εκεί άρχιζε το Πάσχα των Εβραίων το Σάββατο και κατά συνέπεια δεν μπορούσαν να πάνε να θάψουν, θα εθερούνται μεμολυσμένοι και δεν θα μπορούσαν να φάνε κατ' επέκταση το Πάσχα. Ήταν καθαροί κατά τα άλλα και αυτό το σκητό θέλησε. Έφτασαν όμως λέει στο Χριστό και τον βρήκαν λέει πεθαμένο. Ένας Ρωμαίος στρατιώτης του δίνει μια κονταριά να δει εάν και κατά πόσον είναι αλήθεια. Και τότε εξήλθε αίμα και είδωρ από την πλευρά του, την κεντυχήσαν. Είναι το βάπτισμα, το είδωρ και η Θεία Κοινωνία, το αίμα. Τα δύο μυστήρια τα βασικά, τα οποία εξεπίδησαν από την κεντυχήσαν πλευρά του Κυρίου, τα οποία είναι απαραίτητα εις τον άνθρωπο δια της σωτηρίας του. Ένας Ρωμαίος μάλιστα στρατιώτης, ο οποίος είτο φρασί, αυτός τον εκέντησε και μάλιστα λέγει η παράδοση ότι ο κεντυρίων, δηλαδή ο επικεφαλής που είτο εκεί, ο Κορνήλιος, είχε το μάτι του χαλασμένο. Το ένα μάτι δεν έβλεπε καλά και κατά κάποιον τρόπο μίλησε περιφρονητικά, αλλά σαν να είπε πήγαινε βρε στραβέ, εσύ τον βλέπεις να πέθανε και του τη δίδει. Και εξετινάχθη από την πλευρά του Κυρίου αυτό
μια σαλαγματιά, όπως θα λέγαμε, στο μάτι του αξιωματικού. Και έγινε παραχρήμα καλά. Τότε είπε ότι αληθώς Υιός Θεού είναι ούτως. Θα μου πείτε, γιατί ο Χριστός πέθανε γρηγορότερα από τους δύο? Οι δύο πέθαναν φυσιολογικά. Το αίμα έρε, αλλά επέρχει ο θάνατος. Έφτασαν αυτοί να τους κατεάξουν, να τους κακώσουν, να τους πάσουν και τα υπόλοιπα αυτά και πέθαναν γρηγορότερα και σε δαφίασαν. Ο Χριστός μας πέθανε γρηγορότερα. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει τα περιστατικά της Μεγάλης Παρασκευής. Ξέρετε τι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όταν τακτοποίησε τη μητέρα του, γιατί η μητέρα του είχε φτάσει μέχρι το Σταυρού μαζί με τον Ιωάννη, έγινε και είπε στη μητέρα του, γίνε Ιδού Υιός. Μιλήσα Θεός τώρα, μιλήσα παιδί μου προς μάνα, ανθρωπίνος, γιατί ο Χριστός δεν είναι μόνο άνθρωπος, τη μαμά και λοιπά και απ' τη γέ μου, ναι και Θεό. Λέγει λοιπόν, γίνε Ιδού Υιός. Και γυρίζει σε αυτόν και του λέει από το Σταυρό, Ιδού Ημίτρη. Και από εκείνη την ώρα την επήρε τα ίδια και πέθανε στα χέρια του Ιωάννου. Εδώ μπορεί να ανοιχτεί μια μικρή παρένθεση για να αποδειχθεί εξ αυτής της χειρονομίας του Ιησού από το Σταυρό προς τη μητέρα του ότι δεν είχε άλλα παιδιά η Θεοτόκος όπως κατηγορούν οι Προτεστάντες και άλλοι αιρετικοί και πολλοί εξημών οι οποίοι δεν έχουν εγγύψει στα θέματα. Διότι αν είχε άλλα παιδιά, τέσσερα αγόρια τα οποία αναφέρονται ως αδελφοί του Κυρίου και δύο τουλάχιστον κορίτσια ή ότι ο Ευαγγελιστής λέει και αδελφέ αυτού, έξι παιδιά, ποιο παιδί θα έπαιρνε τη μητέρα του από τα έξι παιδιά να τη δώσει σε ένα φίλο του? Ποια μάνα θα άφηνε τα έξι παιδιά να πάει σε ένα φίλο του ενώ του ντούτης? Και ποια παιδιά ίσα θα ήταν αυτά που θα άφηνε τη μάνα του να πάει σε έναν άλλον? Η μόνη πράξη αυτή, η μόνη χειρονομία αυτή του Χριστού μας αποδεικνύει ότι το μονογενή στη μητρή. Αναφέρει λοιπόν στη συνέχεια ότι ο Χριστός είπε «τετέλεσε», τελείωσα το έργο το οποίο το έδωσε και κλείνα στην κεφαλή παρέδωκε το πνεύμα. Πώς πεθαίνει ο άνθρωπος και πώς πέθανε ο ίδιος? Χριστός πέθανε ανάποδα. Ο άνθρωπος αφήνει το πνεύμα και κλείνει την κεφαλή. Αυτός κλείνα στην κεφαλή παρέδωκε. Πέθανε την ώρα που ήθελε, που έπρεπε, ή να μην κατεάψουν αυτού τα σκέλη. Ωστού να του ούτε τριβήσεται, όπως του αμνού των Εβραίων, που δεν συνέτρεβαν τα οστά του, για να είναι δαχτυλοδεικτούμενο, όψον δε αυτόν, ον εξεκέντησα. Όλος ο τύπος αυτός ο Εβραϊκός είχε σκοπό να προσυμβολήσει τη θυσία του Ιησού, ο οποίος έπρεπε να μείνει δαχτυλοδεικτούμενο. Όλες οι προφητείες αυτοί και οι τύποι ήσανται για το πρόσωπο του Χριστού, για να τον γνωρίσουν οι άνθρωποι, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος ο άνθρωπος να σωθεί, να επιστρέψει δηλαδή, όπως λέει η Εκκλησία μας, την φωτεινή πατρίδα. Γιατί κάθε άνθρωπος πρέπει να φτάσει ξανά εκεί που έφυγε. Χριστός λοιπόν ήρθε να παίξει αυτόν τον ρόλο και προσυμβολίζεται εκεί κάτω. Ο δε Θεός είπε στο Μωσή, όταν κάνετε αυτό και δεν φωνευτούν τα παιδιά σας δυνάμεις του αίματος, όχι δυνάμεις της αξίας των σαν καλά παιδιά και τα φύλαξε ο Θεός, όχι, το αίμα θα έπρεπε να τους προλάβει. Από αυτό αποδεικνύεται, όπως είπε τότε, αυτό λέει θα το θεωρήσετε ότι είναι Πάσχα, το οποίο θα το κάνει ο Κύριος. Εκεί ακούγεται η πρώτη λέξη, Πάσχα. Το οποίο λέει θα το κάνει ο Κύριος, θα δημιουργεί δηλαδή την ευκαιρία να φύγετε από τον υλικό το Φαραώ και να περάσετε δια της θαλάσσης τη γη της Επαγγελίας, την έρημο τη γη της Επαγγελίας. Έτσι ακριβώς ο άνθρωπος, δεχόμενος των αμνών του Θεού των Χριστών, φεύγει από τον νοητό τον Φαραώ, που είναι ο διάβολος, διά της θαλάσσης του βαπτίσματος ή συνέρημον εδώ,
οδεύουν για τη γη της Ευαγγελίας. Είναι ακριβώς ο τύπος εκείνο. Εκείνο δε που θα πρέπει ακόμη να προσέξουμε είναι το εξής. Πάρετε ένα αρνί να το σουβλίσετε. Βάλτε του τη σούβλα όπως τη βάζουν από το κεφάλι να βγει στα πόδια. Και στήστε το όρθιο. Ανοίξτε του τα δυο μπροστινά πόδια και κολλήστε του τα δυο κάτω. Θα δείτε τον Χριστό σταυρωμένο. Πάρτε μια σούβλα από αυτές που έχουμε το πάτησα. Τι ώρα υπάρχουν μεταξύ και αυτών που γνωρίζουν και αυτών που δεν γνωρίζουν. Και βάλτε του. Μάλιστα δε, για να την γυρίσει τη σούβλα, πρέπει να βάλει τεχνητό σε ένα πράγμα πίσω που φτιάχνει ένα σταυρό στο πίσω μέρος για να την γυρίσει. Θα είδε λοιπόν τον σταυρό και τον Χριστό σταυρωμένο. Και είναι 1500 χρόνια προ Χριστού φτιαγμένο αυτό ο τύπο. Για να το προσέξουν οι άνθρωποι και να το προλάβουν οι άνθρωποι. Και τούτη όμω, εμεί τρώμε το αρνί, αφήνουμε τη σούβλα, το Χριστό δεν θέλουμε. Παίρνουμε το δώρο που θα μας δώσει ο Χριστός, το Χριστό δεν θέλουμε. Παίρνουμε την αργία που θα μας δώσει η Σταύρωση και ανάση του Χριστού, το Χριστό δεν θέλουμε. Δηλαδή απολαμβάνουμε όλα τα του Γιάννη, απορρίπτοντας το Γιάννη. Καταλάβατε. Δεν είναι τωρινό το θέμα του Πάσχα όπως λέγουν ορισμένοι. Ούτε ξέρουν οι περισσότεροι τι είναι το Πάσχα. Πέρα από ένα καλό φαγωγότη, από μια καλή συντροφιά, από ένα καλό γλέντι, τίποτα παραπέρα δεν μένει. Και εντούτοις είναι βασικό το θέμα αυτό. Εκείνο δε που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής. Αυτό το έκαναν 8 μέρες. Άρχιζε από το ένα Σάββατο, από τη μια Παρασκευή το βράδυ, και τελείωνε το άλλο Σάββατο. Η έντολη ή το εξής. Για να φάει ένας το Πάσχα έπρεπε να είναι περιποιημένο. Αν δεν ήταν περιθυμένος, δεν ήταν φίλος του Θεού. Και κατά συνέπεια δεν είναι δικαιούτο να φάει το Πάσχα. Όπως σήμερα εμείς. Εάν δεν είναι βαφτισμένο το παιδί, δεν το κινούμε. Θα βαφτιστεί. Θα εισέλθει στην Εκκλησία και έπειτα θα κινούμε. Αβάφτιστο δεν κινούμε. Έτσι και εκεί. Περιτομή ήταν αυτή που συμφιλίωνε τον άνθρωπο με τον Θεό. Λοιπόν, είχε δώσει εντολή την εξή. Από την πρώτη ημέρα θα φύγει το προζύμι από το σπίτι. Όλες αυτές τις μέρες που θα είχαν το Πάσχα του, απαγορεύεται να έχουν προζύμι στο σπίτι. Το προζύμι είναι τύπος της αμαρτίας. Δηλαδή, θέλει, δεν θα φάτε με ένζημα. Θα είσαστε άζυμοι, θα φάτε άζυμοι. Για να φάτε το Πάσχα πρέπει να είστε καθαροί, σαν να τις έλεγε. Όποιος τι ευρίσκετο να έχει προζύμι, ελιθοβολείται. Απαγορεύεται. Εάν διαβάσετε δε, ένας που τα κατήχε καλύτερα από εμάς τα πράγματα, ο Παύλος που είναι ο Εβραίος, εάν διαβάσετε την προς Κορινθίους επιστολή στην πρώτη, στο πέμπτο κεφάλαιο, θα βρείτε ό,τι λέγει εκεί. Το Πάσχα ημών υπερημών ετήθη Χριστό. Το Πάσχα το δικό μας δεν στείλεται λέει Πάσχα αρνί εβραϊκό, αλλά ο Χριστός, ο αμνός του Θεού θυσιάζει. Γι' αυτό λέει πρέπει να προσερχόμεθα άζυμοι, άζυμοι, δηλαδή καθαροί, μετανοημένοι, εξομολογημένοι. Διαφορετικά φέρουμε τα αντίθετα αποτελέσματα. Αν ενθυμίστε, αυτή τη χειρονομία μας την υπενθυμίζει επίσης και στην περίπτωση του ασώτου ιού. Και τον άσωτο ιόν δεν τον άφησε να περάσει ένθα ομόθος με το κοστούμι τη χειροκαλύβη. Του άλλαξε τη στολή. Φέρετε τη στολή την πρώτη. Του άλλαξε υποδήματα. Του βάλε δακτύλιον κλπ. Και έπειτα τον επέρασε μέσα. Αυτό δείχνει ότι για να παρακαθίσει ο άνθρωπος το Πάσχα, δηλαδή στην Θεία Κοινωνία, που για τον χριστιανό δεν είναι μια φορά το Πάσχα. Το Πάσχα των χριστιανών είναι κάθε φορά που θα κοινωνήσει. Είτε σήμερα λέγει ο Θεός του σώστον, είτε αύριο, είτε όποτε ούν, οποτεδήποτε, κοινωνήσει ο άνθρωπος Πάσχα επιτέλους. Η ανάμνηση του Πάσχα γίνεται μια φορά το χρόνο. Η παρακάθηση όμως στην τράπεζα ένθα ομόσχος πολίτης είναι σχεδόν κάθε μέρα
ο Σάκης ο άνθρωπος προσέρχει να κοινωνήσει, Πάσχα επιτελεί. Δείχνει λοιπόν δι' αυτού του τρόπου. Πρώτον, ότι αν θέλει ο άνθρωπος να εξασφαλιστεί από την εξολόθρωση, να μην χάσει την ψυχή του, θα πρέπει να φροντίσει να ραντίζει την ψυχή του με το αίμα του αμνού του Θεού. Εκεί εσφάγει αμνός, εδώ εσφάγει Χριστός. Και αυτό το Αβραάμ, όταν ανέβει να θυσιάσει τον υιόν του, που η θυσία του Αβραάμ είναι καθαρότατα τύπος της θυσίας του Χριστού, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, ο Αβραάμ θυσιάζει τον μονογενή, τον Ισαάκ. Ο Ισαάκ μεταφέρει στο όρος Μωρία, ξέρετε πως ποιο είναι το Μωρία, εκεί που είναι ο Γολγοθάς σήμερα. Είναι ο Γολγοθάς είναι τρεις λοφίσεις. Σε έναν εξ αυτών εθυσίασε ο Αβραάμ τον Ισαάκ. Όταν δε είτε ο Θεός πάρε να πάει να το θυσιάσει, εφόρτωσαν σε ένα ζώο ξύλα. Για δεν ήξεραν εκεί που πάνε στην έρημο βρούνε ξύλα. Πριν φτάσουν όμως στο βουνό, εντολή από το Θεό να ξυφορτώσει και τα ξύλα να τα πάρει ο Ισαάκ τον ώμο του να τα ανεβάσει. Δεν ξέρω ο Ισαάκ τι πρόκειται να γίνει. Ο Αβραάμ έχει πάρει στο χέρι του τσεκούρι και έχει πάρει και φωτιά. Πρόβατο δεν έχουν πάρει για θυσία. Το γιο έχει πει ότι πάμε να θυσιάσει. Στον δρόμο γίνεται ένας διάλογος μεταξύ Ισαάκ και Αβραάμ. Και λέγει ο Ισαάκ στον Αβραάμ, πάτε, ξύλα πηγαίνω εγώ. Μάχεραν και πυρ πηγαίνεις εσύ. Το πρόβατο πού, τι θα θυσιάσουμε, πού το πρόβατο. Τι να του πει τώρα ο Αβραάμ, θα θυσιάσω εσένα. Λέει, θα οικονομήσει παιδί μου τον εαυτό του ο Θεός. Πάμε. Εμείς πάμε να θυσιάσουμε στον Θεό. Πάμε. Και ανέβηκαν. Ποιος μεταφέρει τα ξύλα. Τα μεταφέρει ο Ισαάκ. Πηγαίνουμε τα ξύλα επάνω. Φτιάχνουμε, τα βάζουμε. Το πιάνει από το γιακά και το βάζει κάτω και σπάει το κεφάλι να του πάρει το κεφάλι. Να το αρνεί. Φωνάζει η φωνή από πίσω. Αβραάμ, Αβραάμ. Βάλει το χέρι του που τον πέλα. Γυρίζει να δει. Πού έρχεται η φωνή. Τι, κανένα δεν ήταν. Και βλέπει πίσω ένα χαμόκλαδο, στο οποίο ήταν ένα αρνί με τα ξύλα του μπερδεμένα από το ξύλο. Εκεί. Δηλαδή τι του λέει ο Θεός. Φτάνει ο τύπος. Και να τον φτάξει το γιο του, το γιο του. Το αίμα του δεν πρόκειται να σώσει κανένα. Υπάρχει άλλο ο αμνός του Θεού που θα σφαγεί να τον καθαρίσει με το αίμα του. Και εκείνον και εσένα. Μου αρκεί ο τύπος. Ανεβαίνει ο Χριστός με το ξύλο το δικό του στον ώμο επί του οποίου θυσιάζεται. Αναβαίνει 1800 χρόνια μπροστά ο Ισαάκ με τα ξύλα τα δικά του επί των οποίων θυσιάζεται. Ανεβαίνει στο Μωριά ο ένας, στο Μωριά ο άλλος. Σήμερα δεν ξέρω αν έχετε πάει στους Αγίους Τόπους, αν έχετε πάει στο Ιερουσαλήμ. Υπάρχει ακριβώς το ίδιο ύψος του Γολγοθά δίπλα, λοφίσκο σε απόσταση 50 μέτρων, που είναι το μέρος εν θα εθυσιάσει ο Ισαάκ. Μέχρι τη σήμερα το διατηρούν οι Εβραίοι. Το οποίο έχω και βγάλει σε slide. Ο τύπος λοιπόν αυτός, ο αμνός εκείνος, η θυσία εκείνη ή το ανάκριβος του Ιησού. Προτυπώθηκε με πολλές όψεις η υπόθεση της σταυρώσεως και του θανάτου του Ιησού, του αμνού του Θεού, διότι το απαραίτητο να το μάθουν οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος ο άνθρωπος να τακτοποιηθεί με τον Θεό. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να τακτοποιήσει τον άνθρωπο με τον Θεό είναι ο θεάνθρωπος, θεάνθρωπος. Τα αντιμαχόμενα, αν θα μπορούσαμε να βάλουμε τη λέξη στρατόπεδα, ήταν ο άνθρωπος με τον Θεό. Όχι ο Θεός με τον άνθρωπο, ο Θεός ουδέπο εκφραίνει. Ο άνθρωπος γύρισε το εγωισμό του, τα οπίσια του Θεού. Όπως και σήμερα γυρίζει ο άνθρωπος εν ψυχρό, τα οπίσια του στον Θεό. Δεν σε λογαριάζω. Δεν με λογαριάζει. Θα σε φέρνω 8 πόδια και 8 χέρια. Και τότε θα με λογαριάσει. Αλλά θα είναι αργά. Αλλά είναι ανόητος ο άνθρωπος, ο οποίος ενδιαφέρεται για πράγματα που δεν μπορεί να τα κρατήσει και δεν ενδιαφέρεται για πράγματα τα οποία θα αντιμετωπίσει για την αιωνιότητα. Αλλά ο Θεός, σεβόμενος το αυτεξούσιον του ανθρώπου, δεν το πειράζει τον άνθρωπο. Τον δέχεται, τον υπομένει, του δημιουργεί περιστατικά, τον βοηθάει κατά μυρίους τρόπους να μπορέσει να γνωριστεί μαζί του, γιατί είναι συμφέρον στον άνθρωπο να γνωριστεί με τον Θεό
και ο άνθρωπος απολαμβάνει όλα αυτά τα οποία προσέφερε ο Θεός ή τον άνθρωπο γενικά, αλλά αυτόν δεν τον θέλει. Όπως σας είπα γρηγορότερα, απολαμβάνουμε όλα του Γιάννη, αλλά απορρίπτουν το Γιάννη. Και πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι ούτε καν θέλουν τον Χριστό, θα στείλουν χρόνια πολλά, θα πούνε Χριστός Ανέστη κλπ. Αλλά θα κρατήσουν λαμπάδα απ' έξω ή από ένα μπαλκόνι ή βλέποντας τον Ικαβητό που κάμαν ανάσταση, θα σπέφτουν να φάνε τη νύχτα. Που όλα αυτά απορρέουν από ένα βασικό άλλο θέμα και μια διδασκαλία την οποία θα απορρίπτουν. Όμως όλα τα άλλα τα έθιμα θα χτυπήσουν αυγά, θα φάνε κουλούρια, θα στήσουν οβελία κλπ. Όλοι οι αυτοί, εφόσον τον απορρίπτουν, και είναι ανακόλουθοι. Γι' αυτό και ακριβώς υπάρχει εκείνο το γραφικό «Εκ των λόγων σου κρινώστε δούλε πονηρέ». Από τα έργα σου, από τις χειρονομίες σου γενικά, θα σε κρίνω μία ημέρα. Διότι αν μας θέσει ο Θεός έναντι των ενεργειών μας αντιμετώπους, τις υποστήσετε. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά? Δεν μπορεί να σταθεί κανένας. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ ακόμη επί την πρόψη αυτή του Πάσχα στο εξής σημείο. Διότι ήρθιστε να πηγαίνουν ορισμένοι το Πάσχα να κοινωνούν. Ανώνυμο πλήθος. Δεν ξέρει πού θα να μπει. Την Εκκλησία δεν την ξέρει. Σχέση δεν έχει με τους παπάδες. Σχέση δεν έχει με το Χριστό. Σχέση δεν έχει με τα μυστήρια. Όμως, διότι η γιαγιά κάποτε, διότι ο παππούς κάποτε, διότι ξέρω εγώ οι παλιοί κάποτε, τον οδηγούσαν στην Εκκλησία, κρατάει λέει αυτό το καλό έθιμο. Είναι όσον δεν κρατάει τίποτα άλλο. Και όσον δεν πηγαίνει και σωστά να τον πάρει αυτόν τον Χριστό για τα χρόνια πολλά και για του χρόνου. Άλλοι Χριστοδοντάκοι, άλλοι κοχά, άλλοι μελάκι, ουρονία του μυστηρίου μπροστά στο μυστήριο από τις μανάδες προς τα παιδιά κλπ. Για να κατορθώσουν να τα βάλουν να κοινωνήσουν και τα διάφτα. Άγνοια, παχυλή, ποτάδι, με όλη τη σημασία της λέξεως, σε θέματα αθάνατα. Ένα παρεμφερές έγινε προχθές την Κυριακή, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Ρωτούσανε άνθρωποι οι οποίοι δεν απόκρεψαν ακόμη, ούτε καν ενδιαφέρονται. Τρώνε λέει την Κυριακή, προχθές που ήταν του Ευαγγελισμού. Τρώνε λέει ψάρια, γιατί είναι λέει σταυροπροσκυνήσεως. Τι είναι αυτό πάλι? Είπα να τι τρώνε την Κυριακή. Γιατί σταυροπροσκυνήσεως δεν τρώνε, γιατί τρώνε τις άλλες ημέρες. Τρώγαν το Σάββατο, τρώγαν την προηγουμένη Κυριακή, τρώγαν ή θα φάνε αυτή την Κυριακή, ή θα φάνε την άλλη. Είναι νηστεία ολόκληρωση η τεσσαρακοστή αυτή. Δεν είναι μόνο η τη σταυροπροσκυνήσεως ημέρα. Θέλω να σου κάνω διάκριση που τρώει κρέας μέχρι τέσσερις θα φας και αύριο. Αν πρέπει να φας ψάρι σήμερα, να αλλάξει το μενού σου. Αχιάγνια εις τον κόσμο. Παχυλή. Δεν γνωρίζει περί τι πρόκειται. Ο άνθρωπος αγαπητή μου, όλα αν τα μάθει, όλη τη σοφία, όλα τα μυστήρια να τα μάθει. Το Χριστό δεν έμαθε, χάθηκε. Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Όποιος δεν γνωρίζει το Χριστό στον κόσμο τούτον. Γιατί ήρθε. Πού σε ήρθε και πού υπάρχει. Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος. Πρέπει να μάθει πώς, τι και πώς, τι θα γίνει. Αυτό το τρίστιχο πρέπει να είναι απαραίτητο γνωστό, απαραίτητο γνωστό τον άνθρωπο. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να πω ότι, όπως έχω ακούσει μια ομολογία του Σατανά, εγώ λέγει δεν φοβάμαι αυτούς που κοινωνούν. Μην έρθουν λέγει εξομολογημένοι και κοινωνούν. Τότε λέει μου φεύγουν. Διαφορετικά εγώ λέω κρατώ. Και γράφω στο καταστικό μου μία ακόμη θανάσιμον αμαρτία. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος πάει ένζυμος, με αμαρτίες δηλαδή, να φάει το Πάσχα, να κοινωνήσει τον αμνόν του Θεού, δεν κάνει τίποτα άλλο. Παίρνει το Χριστό και το ρίχνει σε ένα βόθρο μέσα. Σε ένα βόθρο μέσα. Η ψυχή του ανθρώπου πρέπει να καθαριστεί και καθαρίζεται κατά δύο τρόπους. Σαπουνίζεται και ξεβγάζεται. Το σαπούνισμα είναι η μετάνοια και η εκτομολόγηση. Απαραίτητο στοιχείο. Σήμερα δυστυχώς εκτομολογούνται οι άνθρωποι στον ψυχίατρο. Και εκτομολογούνται στον ψυχίατρο ασθενείς όντες εκείνοι που δεν θέλουν να εκτομολογηθούν στον ιερέα. Υπάρχει μία διαφορά μεταξύ των δύο αυτών εκτομολόγων. Του ψυχιάτρου και του ιερέως του πνευματικού. Ο μεν ψυχίατρος του τα αφήνει φορτωμένα όπως συμβαίνει, ο δε άλλος που τα αφαιρεί.
Και πόσο βγαίνεις από τον έναν πάλιν φορτωμένος, όπως επίκες, από τον άλλον βγαίνεις ελαφρό. Νιώθεις διαφορετικά. Κάτι μυστήριο μεσολάβησε και σου επήρε από μέσα ιεροκριφίως ένα βάρος ψυχικό το οποίο είχες, κάποια διαφορία, κάποια μελαγχολία, κάτι δεν ξέρω τι. Αυτό σου το φέρει. Μόνο ο εξομολόγος μπορεί. Δεν ξέρω αν σας διάβασα σε κάποια άλλη στιγμή κάποια στατιστική ενός μιας μάλλον εταιρείας εργασίας παγκοσμίου πόσοι είναι οι τρελοί στον κόσμο. Το διάβασα ένα από μια εφημερίδα, αν θυμίσετε τίποτα. Ναι. Λοιπόν, 120 εκατομμύρια είναι τρελοί στον κόσμο. Και θα φτάσουν στα 200 κατά τις στατιστικές. 5-6 εκατομμύρια είναι στην Μεγάλη Βρετανία μόνο. Αυτοί οι οποίοι έχουν κάρτα, έχουν φάκελο. Και δείτε τώρα πώς είναι οι άλλοι. Και όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από το πνευματικό, τόσο οι κάρτες θα γεμίζουν. Θα αυξάνουν οι ψυχίατροι και τα ψυχιατρία. Και τούτη το κέντρο του βάρους δεν είναι εκεί. Αν λοιπόν ο άνθρωπος θελήσει με απλότητα να χρησιμοποιήσει τον τρόπο αυτόν τον οποίο υπέδειξε ο Χριστός δια της Εκκλησίας του, τα πράγματα θα αλλάξουν. Ο άνθρωπος διαφορετικά θα σκέφτεται, διαφορετικά θα νιώθει ότι έχει προορισμό, θα βλέπει για πού πηγαίνει, βγαίνει δηλαδή σαν τον άνθρωπο που ταξιδεύει στο τρόλεϊ και βλέπει μπροστά. Γιατί όλοι ταξιδεύουν. Εγώ μιλώ τώρα περίπου 40 λεπτά. Εάν πιάσετε το σπιγμό σας ή βάλετε το χέρι στην καρδιά σας και πολλαπλασιάσετε έτσι 70 περίπου με τον όρο, πρέπει να έχουμε 2.800 τύποι. Και 2.800 κτύποι είναι 2.800 βήματα προς τον τάφο μου. Δεν κάνεις τίποτα. Πάω το χέρι σε πέσει. Τι είναι αυτό το τικ-τακ που κάνεις? Σε πηγαίνω προς το κυβούρι. Δεν σταματάς να πας απρόσκεκ. Θα πας γρηγορότερα άμα σταματήσω από το τώρα. Και τούτης ο άνθρωπος παρότι ταξιδεύει προς τα εκεί. Πίσω δεν μπορεί να πάει. Ψέματα δεν μπορεί να λέει. Μη μου το λέει. Ήταν ψέματα τον άνθρωπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εφόσον ο σφιγμός χτυπάει, αυτό είναι ένα που λένε οι χωρικοί φοβοβολητό προς τον τάφο το καθένα. Πλησιάζει την ημέρα του θανάτου. Να πέσει μέσα. Δεν πρόκειται να γλιτώσει κανένα. Γλίτωσε κανένα μέχρι σήμερα τόσα εκατομμύρια που πέρασαν. Κανένα. Πώς θα γλιτώσουμε εμείς? Και τούτοις ο άνθρωπος δεν θέλει να το φιλοσοφήσει αυτό το πράγμα. Ότι σε έναν ύποπτο χρόνο θα φύγει εκ του κόσμου τούτη. Και αν παραδεχτούμε ότι δεν είναι τίποτα από αυτά τα οποία λέγονται, είναι παραμύθια της χαλιμάθης που θα μπορούσαμε να πούμε. Τι έχασες? Και ότι κοιμήθησες καλύτερα, δεν έγινε νευρασθενικός, δεν πήγες να φορείς το άλλο αντρόγενο, πάρεις τον άντρα της αλληνής τη γυναίκα του αλουνού και να δημιουργήσεις δάκρυα. Το δεν έκλεψες, το δεν χαρτόπαιξες, το δεν σου άδειασε τα έντερα κανένας άλλος, κανένας φίλος, κανένα τηλεμάδα κλπ. Αυτό είναι κακό. Το επιέλθες ήρεμα, ήσυχα κλπ. Χωρίς φόβους, χωρίς κακίες, χωρίς. Είναι κακό αυτό. Τι κακό έπαθες, άνθρωπε, που έπαθες. Ας πούμε δεν είναι τίποτα. Αλλά αν είναι μία της δισεκατομμυρίης αλήθεια αυτό. Δεν είναι μία της δισεκατομμυρίης, είναι εξολοκλήρω αλήθεια. Αλλά μία. Τι θα γίνει? Πού είναι η φιλοσοφία, πού είναι η λογική, πού είναι λέει προβιβάστη ο άνθρωπος, ανέβει ο άνθρωπος, εκπολιτήσει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο πιστοχώρησε. Εφόσον δεν θέλει να μιλήσει με την πραγματικότητα, με την αθάνατο ψυχή του, και νομίζει ότι η ψυχή του είναι, ξέρω εγώ, κάποιο ζώο που θα πάει μέχρι του τάφου και εκεί δεν είναι τίποτα άλλο. Γιατί αν είναι, δεν υπάρχει τίποτα πέρα του τάφου, έπρεπε να έχουμε πετάξει τα μυαλά μας από την ημέρα που γνωρίσαμε τον εαυτό μας. Δεν έχουμε κανένα σκοπό. Να φάμε τις μεζάνες και τις μπάμιες και τα κολοκύρια του Θεού. Ας το κάθουμε εδώ πέρα. Τι να βλέπω την κακία του φώτου. Για ποιο λόγο να καθίσω εδώ? Εάν δεν έχω εκείνο από μέσα μου που είναι η ελπίδα ότι υπάρχει κάτι παραπέρα, να αγωνιστώ πραγματικά. Εκείνος με κρατάει. Γιατί αν δεν υπήρχε η ελπίδα,
ότι κάτι παραπέρα υπάρχει από τότε που θα με ρίξουν στον τάφο μέσα, δεν υπήρχε λόγο να ζούμε εδώ πέρα. Κανένα λόγο δεν υπάρχει να ζει. Γλυκιά η ζωή. Ποιο το λέει την γλυκιά η ζωή? Και μάτι δάκρυα. Ποτάμια δάκρυα. Ειρηνικού και Ατλαντικού μπορεί να φτιάξουν τα δάκρυα των ανθρώπων. Ένα χαμόγελο είναι στα 99 δάκρυα. Όχι γέλιο, ένα χαμόγελο. Έτσι έχει καταδεί σήμερα η ζωή. Άνθρωπο στη ζωή. Δεν είναι έτσι όμω. Είναι κάτι άλλο. Το οποίο αγκιστρώνεται η ψυχή του ανθρώπου και αντέχει και υπομένει και μακροθυμεί. Και πώς με τούτο, για κάτι άλλο. Όπως πολλοί μπορούν να πάνε σε μια δουλειά με λιγότερες αποδοχές, με την σκέψη ότι έχει σύνταξη και μάλιστα καλή σύνταξη, ιατρική περίθαλψη και όλα αυτά τα πράγματα. Και του λένε μπράβο. Θα θεωρούσουμε πολύ άμυαλον εκείνο, ο οποίος πάει να πάρει περισσότερα, αλλά δεν έχει σύνταξη. Έτσι είναι. Και ο άνθρωπος λογικός προτιμεί να πάρει λίγα λιγότερα σε μια εργασία, αλλά που θα έχει κάποια ασφάλεια μελλοντικό. Έτσι ακριβώς περίπου είναι και η περίπτωση αυτή την οποία σας ζητώ. Ως εάν θελήσουμε εμείς να φάμε αυτό το Πάσχα, το Πάσχα που σας λέγω το σωστό, το ορθόδοξο, θα πρέπει να άζημοι να προσέλθουμε να το φάμε. Και ο τρόπος είναι η μετάνοια, η εκτομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, το Πάσχα. Και τότε κάνεις Πάσχα και Χριστού και ψυχής και σώματος, το οποίο είναι η σάφηση των αμαρτιών και η ζωή του αιώνιου. Αυτά είχα περίπου εν συνόψη να σας πω προ των ημερών του Πάσχα. Ο Θεός βοηθάει.